Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι από το διάλειμμά μας. Είπα νωρίτερα μία είδηση που έσκασε την τελευταία στιγμή και ευχαριστώ θερμά τους συνεργάτες μου γιατί κατάφεραν μέσα σε λίγα λεπτά να την βρούνε την είδηση, να εξασφαλίσουν ένα βίντεο από τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία αλλά και όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για μια σημαντικότατη αρχαιολογική ανακάλυψη στην Ιερουσαλήμ, στο κέντρο της Ιερουσαλήμ. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ, εάν είναι έτοιμη, τη Στελίνα Μαργαριτίδου να μας δώσει τις περισσότερες πληροφορίες. Στελίνα. Ναι, Στελίνα, αν μας ακούς. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, λύθηκε το μυστήριο της πόλης αυτής, του οχυρού της Άκρας, έπειτα από έρευνες που διήρκησαν έναν αιώνα. Αρχαιολόγοι ανακοίνωσαν ότι βρήκαν τα απομεινάρια του οχυρού της Άκρας, ενός φρουρίου της ελληνιστικής περίοδου, το οποίο αποτελούσε κάποτε κέντρο εξουσίας στην Ιερουσαλήμ και οχυρό για την αντιμετώπιση μιας εβραϊκής εξέγερσης που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο των Μακαβαίων. Ιστορικοί αφηγούνται πως οι αντάρτες με επικεφαλής τον Ιούδα τον Μακαβαίο ανακατέλαβαν την Ιερουσαλήμ από τους Έλληνες, μια νίκη που σηματοδότησε την εβραϊκή εορτή Χάνουκα. Όμως η Άκρα άντεξε ώσπου οι αντάρτες με επικεφαλής τον αδερφό του Ιούδα τον Σίμωνα την πολιόρκησαν αργότερα και υποχρέωσαν τους υπερασπιστές της να παραδοθούν. Οι ερευνητές αναζητούσαν εδώ και καιρό για τη θέση του οχυρού της Άκρας, που οικοδομήθηκε πριν από 2.000 και περισσότερα χρόνια από τον αντίοχο επιφανή βασιλιά της δυναστείας των Σελευκηδών κατά την ελληνιστική περίοδο. Πολλοί υποστήριζαν πως βρισκόταν εκεί όπου βρίσκεται τώρα η παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, σε σημεία όπως ο ναός του Παναγίου Τάφου ή η κορυφή του Λόφου όπου βρισκόταν άλλοτε οι δύο εβραϊκοί ναοί και όπου βρίσκεται τώρα το συγκρότημα του τεμένους Αλάξα. Τελικά τα απομεινάρια του οχυρού ανακαλύφθηκαν εκτός των τυχών της πόλης και δεσπόζουν σε μια κοιλάδα προς τον νότο, περιοχή στην οποία σύμφωνα με τους αρχαιολόγους είχε επικεντρωθεί η κατασκευή της Ιερουσαλήμ στη διάρκεια της βασιλείας του Δαβίδ. Ο αντίοχος, ο οποίος έζησε από το 215 έως το 164 π.Χ., είχε επιλέξει εκείνο το σημείο για την οικοδόμηση της Άκρας για να εξασφαλίσει τον έλεγχο της πόλης και την παρακολούθηση της δραστηριότητας των εβραϊκών ναών. Αυτά τα λέει ο Ντόρον Μπεν Άμι, ο οποίος ηγήθηκε της ανασκαφής που έγινε, με μήκος που υπολογίζεται σε 250 μέτρα και 60 μέτρα πλάτος. Το χειρό δέσποσε στην περιοχή κάτω από την επιφάνεια που πριν από μια δεκαετία ήταν ένας ασφαλτοστρωμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Η ομάδα λοιπόν του αρχαιολόγου ανέσκαψε επιμελώς ένα τεχνητό λόφο αποτελούμενο από στρώματα γης που άφησαν πίσω τους διαδοχικοί πολιτισμοί. Σε ένα σημείο ανακάλυψαν λίθους αποτυμμένος μεγάλου τείχου στη βάση ενός πύργου και ένα κεκλειμένο νητικό ανάχωμα, κοντά στα οποία βρέθηκαν τεχνουργήματα όπως νομίσματα και χερούλια από κούπες κρασιού που χρονολογούνται από την εποχή του Αντίοχου. Βρέθηκαν επίσης βλήματα σεντόνας από μολύβι και αιχμές βελών από χαλκό από την ίδια περίοδο, ίσως από μάχες ανάμεσα στις προελληνιστικές δυνάμεις και Εβραίους αντάρτες που προσπαθούσαν να καταλάβουν το οχυρό. Πρόκειται για ένα σπάνιο παράδειγμα για το πώς πέτρες, νομίσματα και χώμα μπορούν να συμβάλλουν σε μια ενιαία αρχαιολογική αφήγηση που αφορά συγκεκριμένες ιστορικές πραγματικότητες της πόλης της Ιερουσαλήμ. Αυτά τα δήλωσε ο Μπεν Άμι, ο οποίος ηγείται της ανασκαφής. Η θέση της Άκρας αναφέρεται αόριστα σε τουλάχιστον δύο αρχαία κείμενα, το βιβλίο των Μακαβαίων που εξιστορεί την εξέγερση και ένα κείμενο του ιστορικού Φλάβιου Ιώσιπου. Μάλιστα. Στελίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πραγματικά έτσι έκανες υπέροχη δουλειά και μπράβο σου. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό νομίζω για όλους μας να μαθαίνουμε ότι ακόμα και στα βάθη της Μέσης Ανατολής υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα που μαρτυρούν την ελληνική παρουσία, τον ελληνικό πολιτισμό, την μακεδονική επέκταση, την παρουσία των Μακεδόνων της ελληνιστικής εποχής στα πέρατα του κόσμου. Είναι αυτές οι ειδήσεις οι οποίες είναι σημαντικές και όχι μόνο για επιστημονικούς λόγους. Υποδεχόμαστε στο στούντιο τον κύριο Ξανθόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Ξανθόπουλο. Ο κύριος Ξανθόπουλος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ. Κάνατε μια κατάληψη σήμερα. Τι γίνεται, για ποιο λόγο? Λοιπόν, να ξεκινήσω. Συμβολική, μάλλον. Κατάληψη. Συμβολική, μπράβο. Καταρχήν, η 4η Νοεμβρίου, δηλαδή η σημερινή μέρα, έχει οριστεί από την Πανελλή Ομοσπονδία των Εργαζομένων σαν ημέρα συμβολική κατάληψη. Όπως σημαίνει αυτό ότι η σημερινή ημέρα είναι ένας προάγγελος, θα λέγαμε, για τις απεργίες, για την απεργία που έρχεται μετά από αυτήν την κατάληψη.
Δηλαδή, στην ουσία έγινε μια γενική συνέλευση, ένα κάλεσμα των εργαζομένων για ενημέρωση, για να πετύχει όσο το δυνατόν καλύτερα αυτή η απεργία. Η απεργία αυτή είναι στις 12 Νοεμβρίου, είναι η πανελλαδική. Η γνωστή πανελλαδική πανεργατική απεργία που έχει προκηρυχθεί από την ΓΕΣΕΗ και την ΑΔΔ για τις 12 του μηνός. Λοιπόν. Είναι μια κινητοποίηση μεγάλη εναντίον των μνημονίων και της λιτότητας, των ανεργατικών νόμων. Γενικά για το τρίτο μνημόνιο, το οποίο περιλαμβάνει μέσα πάρα πολλά σκληρά μέτρα για τους εργαζόμενους. Όπως είναι γνωστό, για ακόμη μια φορά το μάρμαρο καλούνται να το πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, λέει, αλλά τα μέτρα παραμένουν, έτσι. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με το συνταξιοδοτικό. Έχουμε να κάνουμε με την κατάργηση των βαρέων και ανθυγινών. Όπως θα είδατε προχθές και στα κανάλια, την τελευταία στιγμή, ενώ μας είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν θα καταργηθούν στην ΠΟΕΟΤΑ, στο ΣΟΤΑ δηλαδή βασικά, το βαρύ και ανθυγινό, πήγαν να περάσουν μια τέτοια ρύθμιση. Ποιοι από τους εργαζόμενους στους Δήμους δικαιούνται βαρέα και ανθυγινά? Όλοι, όχι δεν νομίζω όλοι. Όχι φυσικά, όχι φυσικά. Τεχνικές ειδικότητες ή τεχνικές... καθαριότητα. Η καθαριότητα είναι βασικά, τα κημητήρια, υπάρχει... εργάτες σταφείς, μαρμαροτεχνίτες. Και υπάρχει πρόβλεψη να μην αναγνωρίζεται το καθεστώς των βαρέων και θυγινών για αυτές τις σκληρές ειδικότητες. Έτσι, έτσι είναι. Είναι σε μια πρόταση και των σοφών. Είναι και η εποχή των σοφών, των επιστημόνων. Είδατε τώρα αυτές τις μέρες, έτσι μας έχουν σώσει οι σοφοί και οι επιστήμονες. Οι σοφοί που φροντίζουν για να έχουν λύσει τα δικά τους τα προβλήματα, να κάνουν προτάσεις για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των άλλων. Λοιπόν, ετοιμάζεται το ενιαίο μισθολόγιο, ετοιμάζεται η αξιολόγηση. Και για όλα αυτά πρέπει να είναι σε ετοιμότητα οι εργαζόμενοι, γιατί όπως είπαμε και πρωτήτερα, αυτοί θα πληρώσουν για άλλη μια φορά το μάρμαρο. Λοιπόν, έχουμε μειώσεις στις συντάξεις. Οπωσδήποτε θα έχουμε και μειώσεις στους μισθούς. Όλα αυτά θέλουμε να προλάβουμε, γι' αυτό σήμερα καλέσαμε και τον κόσμο να είναι κοντά στους συλλόγους, στην Ομοσπονδία, στην ΑΔΔ, γιατί αν δεν κινητοποιηθούμε για άλλη μια φορά, θα έχουμε κακά ματάτα για τους εργαζόμενους. Ναι, αλλά βλέπετε όμως, κύριε Ξανθόπουλε, ότι εδώ η κατάσταση μας υπερβαίνει. Αισθανόμαστε κάθε μέρα που περνάει ότι το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο που υπερβαίνει ακόμα και το δίκαιο, υπερβαίνει ακόμα και τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, υπερβαίνει ακόμα και κόμματα ή κυβερνήσεις. Έτσι. Παλεύεται αυτή η κατάσταση ή μήπως δεν παλεύεται καθόλου? Είμαστε αναγκασμένοι, δεν έχουμε άλλη δυνατότητα, δεν έχουμε άλλη οδό, έτσι. Αυτό είπαμε και σήμερα και στους εργαζόμενους, ότι από μόνοι μας πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί φτάσαμε στον πάτο, τέλος. Δεν περιμένουμε από κανένα να μας βοηθήσει. Μόνοι μας πρέπει να ξεκινήσουμε, μόνοι μας πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας την υπόθεση αυτή, να αφυπνιστεί ο λαός, γιατί τελικά υπάρχει απογοήτευση. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση. Γιατί ήταν μια καινούργια κυβέρνηση, πώς λέει ο λαός, πρώτη φορά αριστερά, περίμενε, είχε προσδοκίες, αλλά βλέπουμε ότι επαναλαμβάνεται για άλλη μια φορά η ιστορία. Πάλι εναντίον των εργαζομένων. Πάλι τα μέτρα θα τα πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Φόρους, ένφια, μειώσεις, μειώσεις μισθών, μειώσεις συντάξεων. Ναι. Έτσι, δεν ξέρετε πάει παρακάτω όμως, νομίζω. Ξέρετε όμως τι γίνεται και νομίζω ότι όποιος μας βλέπει, το μυαλό του κάπου εκεί θα πάει. Ότι εσείς τουλάχιστον είστε στο δημόσιο, είστε στην τοπική αυτοδιοίκηση με... Οι προνομιούχοι που κάποια είναι, προνόμια έτσι. Τα έχετε τώρα, εντάξει, να μην πούμε βαριές κουβέντες ότι είστε προνομιούχοι. Αλλά κάποια προνόμια τα έχετε. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει που λέγανε παλιά. Αλλά ξέρετε ότι υπάρχει κόσμος στον ιδιωτικό τομέα ο οποίος περνάει όλα αυτά τα οποία περνάτε εσείς επί 10. Και η ανεργία στην Ελλάδα εκτινάχθηκε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πλέον 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους χωρίς εργασία για χρονικό διάστημα άνω των 9 μηνών. Και αυτοί όλοι δεν προέρχονται από τον δημόσιο τομέα, αυτοί προέρχονται όλοι από τον ιδιωτικό τομέα. Σίγουρα το ζούμε όλοι και στις οικογένειές μας. Κάθε οικογένεια υπάρχει ένας ή δύο άνεργοι ή τρεις, ακόμα και τρεις. Το ζούμε όλοι. Δικαιώθηκε ο Παπαδρέου που έλεγε ότι. Μακάρι να υπάρχει ένας εργαζόμενος σε κάθε οικογένεια. Έτσι ακριβώς. Όταν το είχε πει, είχαμε παγώσει όλοι, αλλά τώρα. Κάτι παραπάνω ξέραν αυτοί που τα λέγανε αυτά. Εν πάση περιπτώσει όμως, το θέμα δεν είναι αυτό ότι επειδή έχεις μία θέση, δουλεύεις στο δημόσιο ακόμη. Ακόμη, δεν το ξέρουμε έτσι μέχρι πότε. Βλέπετε πως αλλάζουν οι καιροί. Θυμάστε και πέρσι με τον περιβόητο νόμο της αξιολόγησης το 15% που προλάβανε ευτυχώς οι εργαζόμενοι και δεν πέρασε. Ακόμη έχουμε μια δουλειά, μια θέση. Αλλά μην νομίζετε ότι υπάρχουν και οι μισθοί αυτοί που λέγονται. Αν σκεφτείτε ένας υπάλληλος με 30 χρόνια, 35 χρόνια, ότι δεν παίρνει ούτε το χιλιάρικο, ακούγοντας έξω ένας άνεργος σου λέει, τι μας λες τώρα. Ας έπαιρνα κι εγώ το χιλιάρικο. Έτσι. Αλλά
Αυτό πρέπει να πολεμήσουμε όλοι, γι' αυτό λέμε να πολεμήσουμε κάποια στιγμή μόνοι μας να ξεκινήσουμε, γιατί εάν δεν αγωνιστούμε, δεν κάνουμε, δηλαδή να χάσουν την θέση τους και αυτοί οι άνθρωποι. Να προσθεθούν και άλλοι άνεργοι. Όχι, φυσικά. Έτσι, να πολεμήσουμε για να, να γίνει ανάπτυξη, να γίνουν νέες θέσεις εργασίας. Δεν γίνεται έτσι. Μόνο με φόρους και με αυτό. Δεν είναι πολιτική αυτή. Ναι, σίγουρα. Η ύφεση, δηλαδή, συνέχεια αυξάνεται. Το ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι και αυτοί ξέρουν ότι πρέπει μόνο με την ανάπτυξη θα υπάρχουν θέσεις εργασίας, θα καταπολεμηθεί η ανεργία. Αλλά έχουν κάποιο στόχο, κάποιο σκοπό, σίγουρα. Αυτό ίσως που θέλουν να καταφέρουν και σε αυτή την κατάσταση που φτάσαμε τώρα. Αυτό θέλαμε. Φάνηκε. Τώρα, να σας ρωτήσω και δύο-τρία πραγματάκια για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Γιατί κατά καιρούς έτσι τα βλέπουμε αυτά να απασχολούν την επικαιρότητα και μας γεμίζουν πολλές φορές με απορίες και ερωτηματικά. Είχαμε πριν από λίγο καιρό μία απίθανη ιστορία με την παρέμβαση του Παρέδρου του Ελεκτικού Συνεδρίου για κάποιους διαγωνισμούς στην καθαριότητα, κάποιους εξοπλισμούς και γενικότερα μια κατάσταση η οποία κατέδειξε, σύμφωνα με την συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι κάποια πράγματα δεν έγιναν σωστά. Δεν έπρεπε να γίνουν έτσι. Και πραγματικά αφέθησαν πολύ έτσι σκληρές σκιές για τα συμβαίνοντα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Η δικιά σας άποψη ποια είναι? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή, πόσο ξέρω, πόσο γνωρίζω, έχω μιλήσει με τον Δήμαρχο, έχει διατάξει ΕΔΕ, έχει διατάξει ο ίδιος ο Δήμαρχος ΕΔΕ και ο Αντιδήμαρχος. Και από τη στιγμή που υπάρχει μία ΕΔΕ στη μέση, ας πούμε. Ναι, αλλά η ΕΔΕ διατάχθηκε όμως μετά που το θέμα ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έπρεπε να διαταχθεί η ΕΔΕ πριν γίνει γνωστό? Μετά δεν μπορούσε να καλυφθεί ο Δήμαρχος. Σίγουρα, εφόσον έγινε ντόρο στο Δημοτικό Συμβούλιο, διάταξε και μία ΕΔΕ για να δει τι έγινε. Ωστόσο, ο ίδιος ο Δήμαρχος και η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης ήταν πλήρως ενημερωμένοι για το πρόβλημα. Γιατί η πάρεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου πρώτα αυτούς ενημέρωσε. Προφανώς, αφού ενημερώθηκαν, διατάχθηκε η ΕΔΕ. Γι' αυτό σας λέω ότι από αυτή τη στιγμή που υπάρχει η ΕΔΕ. Δεν το λέμε σωστά. Ναι. Από τη στιγμή που έγινε ο ντόρο στο Δημοτικό Συμβούλιο, διατάχθηκε η ΕΔΕ. Όχι από τη στιγμή που ενημερώθηκαν. Είχαν ενημερωθεί νωρίτερα, αλλά το κρατούσαν κρυφό. Ή τουλάχιστον αυτό υπόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς να διαψευστεί. Σας λέω ότι η άποψη του Δημάρχου, γιατί μίλησα μαζί του και μου είπε με το που το άκουσα, εγώ μου το έμαθα, διέταξα ΕΔΕ. Και από τη στιγμή που υπάρχει μία ΕΔΕ. Στο Δημοτικό Συμβούλιο το έμαθε. Δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν νομίζω ότι το έμαθε. Αυτή ήταν η απάντηση του Δημάρχου. Αφού το έγγραφο στάλθηκε στον Δήμαρχο. Και μετά διέρευσε. Και μετά πήγε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα εδώ υπάρχει ένα κενό. Τέλος πάντων, εσείς ως εργαζόμενοι έχετε την άποψη, έχετε την, έτσι, εισπράτετε το άρωμα μιας προβληματικής κατάστασης στο Δήμο Θεσσαλονίκη σε σχέση με τα ευαίσθητα αυτά θέματα, όπως είναι οι προμήθειες, όπως είναι ο εξοπλισμός, όπως είναι οι εργολαβίες. Η θέση και ειδικά του συνδικαλισμού έτσι, είναι να υπάρχει διαφάνεια παντού. Αυτό δεν χωράει η αμφιβολία, είμαστε κάθετοι σε αυτό το θέμα. Όπου υπάρχει ατασταλία, όπου υπάρχουν μπλέκονται συνάδελφοι αυτό, οπωσδήποτε είμαστε κάθετα εναντίον, δεν υπάρχει περίπτωση. Περιμένουμε και εμείς την ΕΔΕ να βγουν τα αποτελέσματα και να πάρουμε θέση και σαν σύλλογος. Δεν μπορούμε τώρα όμως, που δεν ξέρουμε κάτι συγκεκριμένο, να βγούμε και να πούμε ότι φταίει ο Ξανθόπουλος ή φταίει ο κ. Νικολαίδης, φταίει αυτός. Πάντως, δεν μπορούμε να πούμε ότι εσείς παίρνετε μηνύματα ότι τέλος πάντων η κατάσταση είναι προβληματική γενικότερα. Ακούγονται, μπορεί να... έτσι, αιωρούνται απλά έτσι. Ακούγονται. Αλλά σας είπα, δεν ξέρουμε κάτι συγκεκριμένο. Και να πάρουμε μια επίσημη θέση. Γιατί εμείς δεν είμαστε στους διαδρόμους για να τα λέμε μεταξύ μας των συναδέλφων. Εμείς θα πάρουμε μια υπεύθυνη θέση, μια ανακοίνωση, να καταγγείλουμε το Α ή το Β γεγονός. Μάλιστα. Πάντως η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Σε τέτοιες υποθέσεις, σε τέτοιες περιπτώσεις, είμαστε απόλυτοι. Μάλιστα. Πόσους υπαλλήλους έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης? Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 3.500. Πιστεύετε ότι είναι αρκετοί για το έργο το οποίο έχετε αναλάβει? Πιστεύω ότι. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε καλή θέση. Δεν είναι αρκετοί υπάλληλοι. Αν σκεφτείτε ότι στην καθαριότητα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή παλεύουμε κατά καιρούς. Έχουμε τα 8 μήνα τους εποχιακούς εργάτες, συναδέλφους. Υπάρχει πρόβλημα όταν δεν υπάρχουν αυτοί. Με αυτούς μιλάμε, με τους εποχιακούς, έτσι. Είναι στο νούμερο αυτό. Πιστεύω αυτή τη στιγμή ότι είναι σε καλή κατάσταση. Και όλο μειώνεται. Ήταν 3.500 τελευταία. Αλλά από ό,τι έχω μάθει από το γραφείο προσωπικού, είναι λιγότερο αυτή τη στιγμή. Είναι γύρω στις 3.000. Έχουν πολλές συντάξεις. Συνάδελφοι φεύγουν, γιατί με αυτά που γίνονται, ο κάθε συνάδελφος προσπαθεί το μόνο που κοιτάει τώρα είναι να φύγει στη σύνταξη. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αλλά γλιτώστε χειρότερα. Γλιτώστε χειρότερα, γιατί αυτά που έρχονται νομίζω ότι θα είναι χειρότερα. Έτσι, ζούμε σε μια κατάσταση.
Οι συνάδελφοι, το πρώτο που μας ρωτάνε, και το αυτό είναι τα χρόνια υπηρεσία. Οπότε αυτό, αν δείτε, έχουμε γίνει και συνταγματολόγοι, έχουμε γίνει και εργατολόγοι, έχουμε γίνει. Και εμείς, μην νομίζετε. Και εμείς, αν πιάνουμε κανένα θέμα συνταξιοδοτικό, βαράει το τηλέφωνο. Μέσα έχω τόσα χρόνια, πώς μπορώ να βγω σύνταξη και δεν ρωτάει. Δηλαδή, σε όποιο γραφείο αν πάμε, αυτή είναι συζήτηση. Αντιληπτό. Και νομίζω ότι έχει δίκιο. Ξέρετε τι γίνεται. Είναι αυτό το άγνωστο. Είναι ότι δεν ξέρει τι σε περιμένει αύριο. Δεν ξέρει. Δηλαδή, αν ξέρει ότι θα βγω σε 35 χρόνια, σε 40 χρόνια, ξέρω εγώ, θα είναι αυτό το εργασιακό καθεστώ, κάνει τη ζωή σου. Δεν ξέρει τι σε ξημερώνει. Mm. Αυτή η ανασφάλεια, αυτό το φτώ έχουν οδηγήσει. Και όταν έχει την υπόνοια ότι ό,τι και να σου ξημερώσει θα είναι χειρότερο από αυτό το οποίο σου νύχτωσε, τότε όπου φύγει, φύγει. Για σκεφτείτε τώρα. Τώρα, μια που αναφερθήκατε στην καθαριότητα. Υπήρχε παλαιότερα, έτσι, πολύ μεγάλη συζήτηση για την περίφημη ιδιωτικοποίηση τη καθαριότητα. Mm-hmm. Και μάλιστα αρχικά στα θέματα των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας έμπαινε αυτό το πράγμα κάθε μέρα. Έλεγαν δηλαδή οι Τροϊκανοί ότι εδώ υπάρχει πολύ προσωπικό το οποίο μπορούμε να το βγάλουμε από τις πλάτες του δημοσίου τομέα, να το δώσουμε στον ιδιωτικό τομέα. Εσείς έχετε αντιδράσει πολύ σημαντικά, δηλαδή όλος ο συνδικαλιστικός κόσμος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για ποιο λόγο? Το να θέλουμε την ιδιωτικοποίηση. Ναι. Σας φαίνεται λίγο άτοπο το ερώτημά μου? Εάν δηλαδή υπήρχε, εάν μπορούσε κάποιος να σας διαβεβαιώσει εσάς ότι αν έχουμε ιδιωτικοποίηση στην καθαριότητα θα έχουμε όλο το κύκλωμα της καθαριότητας να βγαίνει με καλύτερο τρόπο και με φτηνότερο τρόπο, εσείς θα αντιδρούσατε? Εσείς πιστεύετε ότι όταν θα μπει, αν μπει ο ιδιώτης, θα έχει αυτές τις θέσεις εργασίας ή ότι θα έχει καλύτερη καθαριότητα η πόλη? Εγώ δεν λέω. Λέω, αν κάποιος μπορούσε να μας διαβεβαιώσει ότι η δουλειά θα γίνεται καλύτερα και φθηνότερα. Όχι, δεν θα γίνεται. Το λέω απόλυτα αυτό, γιατί έχουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα σε καιρό απεργιών που μπήκαν ιδιώτες. Σας πληροφορώ, ο ιδιώτης το μόνο που θα τον ενδιαφέρει θα είναι το τονάζ, να έχει τόνο, δηλαδή να παίρνει τους κεντρικούς άξονες και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια της πόλης μέναν έτσι. Πάλι οι δημοτικοί πάλι τρέχανε για να καθαρίσουν την πόλη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Επίσης να σας πω ότι έχει γίνει και έρευνα από τους εργαζόμενους εάν συμφέρει πιο πολύ με τον ιδιώτη το τονάζ, ο τόνος, παρά με τους δημοτικούς υπαλλήλους. Και ο Δήμαρχος ο ίδιος, θυμάστε στην αρχή της θητείας του, είχε πει ότι... Το είχε αφήσει ανοιχτό, ναι. Όχι, ότι έλεγε για το προσωπικό του Δήμου ότι είναι πάρα πολύ. Ναι, ναι. Αν μιλήσετε σήμερα μαζί. Καλά, έλεγε πολλά ηρωικά ο Μπουτάρης, τα οποία τα ξέχασε σαν τον Τζίπρα και αυτός. Εντάξει, τα θυμόμαστε τώρα αρκετά συχνά, αλλά πλέον. Πάντως, σας το ξεκαθαρίζω, σας το λέω ξεκάθαρα και έντοιμα έτσι, ότι με τίποτε δεν θα συμφέρει ακόμα και τον πολίτη και η καθαριότητα και οικονομικά, αλλά και, και στην καθαριότητα την ίδια. Σε ό,τι αφορά την ουσία του έργου. Την ουσία του έργου, μπράβο. Ωραία. Ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα, κύριε Ξανθόπουλε. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Yes. Λοιπόν, ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε σε εκείνη την ώρα της ημέρας και της εκπομπής που δίνουμε τις καλύτερες ευχές μας για ένα ευχάριστο απόγευμα και για ένα ακόμα πιο ευχάριστο βράδυ. Πρώτα ο Θεός, αύριο και πάλι εδώ. Με το στόχο να δούμε με τη σχετική επάρκεια και με τον καλύτερο τρόπο τα αυριανά θέματα της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.